Περίμενε ακόμα τώρα, γράφει. Γεια μου. Λοιπόν, Λάκη, στη θέση σου και πρέπει να φτιάξουμε το μικρόφωνο να δείχνει τα υπέροχα μούτρα της κουμέρας μας, άρα πρέπει να αλλάξει η κάμερα. Ω, εδώ. Τι βλέπετε? Με βλέπετε εμένα ότι είμαι μεγαλύτερη. Μα είδες το ωραίο φουστάνι φορέω. Είναι υπέροχο. Κάμε μου το δόν υπέλλη. Υπέλλη Τσαουσάκη. Okay. Από πολύ το όμορφο. 1935 που κάναμε τα ψυχολογικά εργαστήρια. Έχασες. Από Σεπτέμβριο, κανόνισε. Μετά τις Πανελλήνιες. Σε θέλουμε εσένα. Εγώ θέλω σε. Εσύ σε θέλουμε. Δεν πειράζει. Εκτός και μας έφερες κανένα δώρο. Έφερα σας. Έφερες μας δώρο. Δώρο. Φοράω το ακουστικό για να ελέγχω τον ήχο. Έφερα σας και τα γενέθλια σας που ήταν 4 του Μάη. Τι μου έφερε. Εν τω μεταξύ, τα δώρα που μου φέρνει είναι από το καταπληκτικό μαγαζί Ambience Elements. Fresh, handmade, gourmet cosmetics. Είναι να τα τρως. Ξέρεις την κοπέλα, είναι, που το έχει. Είναι στη Λεμεσόν. Α, και... στη Λεμεσόν. Τι είναι αυτό? Μου αρέσει πολύ να ανοίγω δώρα. Παλιά δεν μου αρέσει, τώρα μου αρέσει. Λοιπόν, Antiox Wild Blueberry Renewing Face Serum. Έχεις δίκιο, το πρόσωπο μου θέλει μια ανανέωση. Μετά από όσα πέρασα στις Αθήνας και δεν εννοώ στη συνάντηση. Μα τι ωραίο packaging που έχει, τι ωραίο πακέτο. Α, και το ανακατεύεις φανταζόμαι, ναι. Κούρι μου, λόριο. Άγριο blueberry. Θα γίνω νέα. Και αυτό εδώ είναι Pore Minimizing Serum. Α, και τούτο χρειάζομαι εδώ. Και τούτο. Γιατί σαν έφηβη έχω μεγάλους σπόρους. Είπες σου πώς το βάζουμε ή πρέπει να διαβάσουμε. Πρέπει να διαβάσετε. Θα διαβάσουμε. Α, είναι πολλά ωραία. Μα είδες με τούτη κοπέλα, είναι πολλά καλή κορή. Πολλά χαιρετίσματα, πώς τη λένε. Κάθε φορά που πάω είναι διαφορετική. Και φυσικά, και φυσικά, και ένα κραγιονάκι. Γιατί μου φέρατε όλες τις 6 μικρά κραγιονάκια? Γιατί σου πάνε. Να σου πω γιατί μου τα φέρετε. Γιατί σου τα φέραμε. Α, μου λάρεω! Είναι μικρό για να το βάζεις μέσα στο τσαντάκι σου, καταλαβαίνεις. Τέλειο, είναι νιούτ. Ναι. Πολύ ωραίο. Να σου πω, θα σου δείξω αμέσως τώρα γιατί μου τα φέρετε. Να μου δείξεις. Και το κουτί είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις τι θα βάζω μέσα στο κουτί, ναι. Ξέρω, ξέρω. Πες μου. Ξηρούς καρπούς. Σκουλαρίνια, ρε φίλε. Ναι. Σκουλαρίνια. Γιατί και οι ξηροί καρποί είναι ωραίο. Απαγορεύονται οι ξηροί καρποί. Από πότε? Αγάπη, μα δεν έμαθες τα νέα μου. Αγάπη, είμαι διαγνωσμένη μερικός, όχι ολικός. Αλλά αυτό που έχουμε κατανοήσει είναι ότι δεν μου κάνουν οι ξηροί καρποί. Σοβαρά. Ναι. Είναι πάρα πολύ αστείο. Λοιπόν, τώρα θα σου δείξω γιατί χρειάζομαι ωραία σκουλαρίνια. Επειδή πλέον όταν κοιμάμαι είμαι έτσι. Σοβαρό μιλάς. Η πιο σεξι κυπωμένη. Α, Παναγιά μου. Έχω και πιο σεξι πόζα. Ναι. Okay. Ναι, αλλά κοιμάμαι καλά. Αυτό έχει σημασία. Και αυτή η μάσκα είναι παλαιά σκοπής. Αλλά μόλις τελειώσουμε και τη μελέτη ύπνου και αυτά, θα πάρουμε ένα καινούριο μηχάνημα με μία μάσκα νέας γενιάς, η οποία δεν θα έρνει έτσι στη μύτη μας. Ξέρεις, έχω και μεγάλη μύτη, μπαίνει μέσα μύτη, πονάει μύτη μετά, αλλά δεν πειράζει. Κοιμάμαι. Αχ, πρέπει να πω στη ψυχολόγο μου να μου εξηγήσει για ποιο λόγο, ενώ ήξερα τόσα χρόνια ότι είχα αυτά τα προβλήματα, δεν πήγαινα να τα σάσω. Μην προβληματίζεσαι. Κάνουμε έναν έκτακτο τώρα. Είναι ένα έκτακτο vlog. Είναι χαμός στο κανάλι μας, αγάπη. Γιατί? Μην παρακολουθείς. Προλάβω. Κοίταξε, έχω παράπονο εγώ που σένα. Θέλεις να σε πάρω στα σεμινάρια στην Αθήνα, θέλεις να σε πάρω και στις ψυχολογικά εργαστήρια και τα βίντεο μας δεν τα βλέπεις. Πού να προλάβω, κόρη μου, να δω τα βίντεο σου. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Πες μας και το από τον έναν τετράμινο στο άλλον τετράμινο. Άσε μας, έχω δύο. Να κάνεις παιδιά, ήθελα. Άστα να πάνε. Έχεις μεγάλη επιθυμία να κάνεις παιδιά. Θυμάσαι
Πότε είδα μου, μου λέγες, θα πάει το παιδί μου στο στρατό, μήπως να κάνω ένα καινούριο. Σου πέρασε αυτό τώρα, ε? Όχι, όχι, δεν θέλω άλλο. Που πήγα στην Αθήνα, για τρεις μέρες έκανα προετοιμασία για την εξέταση και δεν δικαιόμουν να φάω φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρια. Αυτά νομίζω. Ναι. Αυτά. Και όσπρια. Δύο μέρες με αυτή τη διατροφή, το πρωί πριν να πάω στο νοσοκομείο, είχα κανονική εγκαίρωση μετά από 15 χρόνια. Άρα, ανεξαρτήτως του τι διάγνωση θα βγει, σίγουρα όλα αυτά τα οποία έτρωγα κατά κόρο, δηλαδή πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει μια ψυχολογική μελέτη. Έτρωγα συνέχεια αυτά που με βλάφτουν, συνέχιζαν να με βλάπτουν, εγώ τα έτρωγα και ένιωθα και περήφανη ότι τρώω υγιεινά. Σου θυμίζει κάτι ψυχολογικές προσεγγίσεις αυτό? Ανθρώπων οι οποίοι διοχετεύουν την ενέργεια τους στη λάθος κατεύθυνση. Μου θυμίζει, η αλήθεια είναι. Πω! Και τώρα κομμένα και τα όσπρια. Εν ξέρω, τώρα περιμένω να βγουν οι βιοψίες. Δεν είναι για καρκίνο οι βιοψίες, μην αγχώνεστε και μην ταράζεστε. Για να δείξει αν έχω ελκοδίν κολίτιδα, αν έχω νοσοκρόν, αν έχω σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, αν έχω διάφορα άλλα πράγματα ή και όλα μαζί. Παίζει και τούτο. Ένα πορτπουρί, ένα απ' όλα. Έχει, λέει, πολλές εξελικώσεις ο κάτω ηλιός. Και είναι το σημείο εκεί που χτυπάει νοσοκρόν, αλλά δεν ξέρουμε σίγουρα, θα δείξει. Α, και κοιλιοκάκι. Κοιλιοκάκι δεν νομίζω να έχω, γιατί αυτές τις δύο μέρες που έκανα τη διατροφή, έτρωγα και γλουτένη. Γιατί είχα κόψει από μόνη μου τη γλουτένη, είχα αυτοδιαγνωστεί. Αυτές οι αυτοδιαγνώσεις βλάπτουν. Σοβαρά. Και ξαναξεκίνησα τη γλουτένη και είχε καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτά που σε έβλαπταν τα έτρωγες, ναι. Και αυτά που δεν σε έβλαπταν δεν τα έτρωγες. Mm. Μπράβο αγαπή μου, μπράβο. Δέχομαι συγχαρητήρια. Τέλεια. Επίσης διάβασα. Να φυρτείς τώρα. Φύρνομαι, σημαίνει λιποθυμό. Επίσης διάβασα ότι... Και μια μετάφραση. Κόρη, ο κόσμος που μας ακούει ο παραπάνω είναι από την Ελλάδα, την κεντρική, και δεν γνωρίζουν την κυπριακή διάλεκτο που φύρνομαι. Ή ένα φυρτό σημαίνει λιποθυμό ή θα λιποθυμήσω. Είναι ήδη φυρμένη από τις εκλογές, δεν πειράζει. Ναι, συνέχισε. Είμαι σίγουρη. Συνέχισε. Μαλάκα, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη γιατί... Εγώ επίτηδες δεν πήρα τηλέφωνο γιατί δεν ήθελα να ακούσω τον κουμπάρο. Είμαι σίγουρη τι θα έλεγε ο κουμπάρος και θα του έλεγα: είδες, οι Κυπρέοι ψηφίζουν καλύτερα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Τι σου έλεγα, κόρη. Έχασα το παράδειγμα. Τι σου έλεγα. Είπες μου ότι θα φυρτώ για κάτι. Για ποιον πράγμα θα φυρτώ. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα που ξέχασα για ποιο πράγμα να φέρετε. Δεν νομίζω. Κι άλλο. Πώς. Άσε και για κανένα να... Πλεονέκτης. Όλες τις αρρώσεις πάνω σου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παούλες όμως. Κύριε, λέεις ο μαζί σου. Κόρη, ξέχασα κάτι, ήταν να σου πω να φερετώ και μετά έρχεψα... Κάπως έτσι θα γίνεται και ψυχανάλυση, θα ξεκινούν. Με τους ελεύθερους συνήρους. Πλάκα. Τι θα έλεγα. Α, άκουσες ότι χωρίσα. Και σε διαζύγιο. Α, ναι, άκουσα τον, ναι. Βελουδίνο. Έπαθα μια μπαυτή. Ναι. Που ποιον να χωρίσω, κόρη, πρέπει να έχεις και άντρα για να χωρίσεις. Είπαμε, είμαι γρήγορη, αλλά όχι να βρεθούμε 22 εβδομάδες και να βρήκα και άντρα για να τον μαντρεύτηκα και να το χώρισα μετά. Και εγώ ήμουν τόσο πίσω πια. Όχι, κόρη. Εχώρισα. Καλά τους έκαμε, αγάπη μου. Εχώρισα και άκουσα. Με ρώτησε ένας εκδότης άλλος. Μου λέει, πού θα πας? Του λέω, είναι μυστικό, αλλά να ξέρεις ότι εκεί που πάω είναι δοκιμασμένο. Μπράβο, αγάπη μου. Είναι δοκιμασμένο. Mm-hmm. Τι ήθελα να σου πω, είναι να φυρτίζει, παιδί μου. Τέλος πάντων. Ένα για τούτο που ήταν να φυρτώ. Όχι, κόρη, αφού ξέρεις ότι πηγαίνεις. Α, ναι, σωστά, ξέρω. Που ξέρεις ότι είμαστε σε διάσταση. Ξέρω. Ξέρεις, είναι η φάση που παντρεύεσαι έναν πρίγκιπα
Και μετά λες, όχι, εγώ δεν θέλω να είμαι παντρεμένη με τον πρίγκιπα, θέλω να είμαι μόνη μου ή να συναντήσω κάποιο βάτραχο. Φεύγω με δική μου απόφαση από τον μεγαλύτερο εμπορικό εκδοτικό οίκο της χώρας. Όπως τότε που έφυγα από τη μόνιμη θέση στο δημόσιο. Ας μην κάνουμε άλλες παρομοιώσεις. Έχω άλλες. Υπήρξε ένα άλλος πρίγκιπας που τον άφησα για βάτραχο, όχι. Μπορεί βάτραχος για πρίγκιπα. Ξέρετε, είναι η κολλητή μου. Άρα με υπερασπίζετε περισσότερο από όσον υπερασπίζομαι εγώ ίδια τον εαυτό μου. Τι να κάνω μαζί σου, τι να κάνω. Πόμινε, θα τελειώνουμε σε λίγο τις εξετάσεις. Και θα σε περιλάβω εσένα. Λοιπόν, θέμα τώρα για τις εκλογές και τι μένω, Μιχάλης. Είμαι σίγουρη ότι δεν ενθουσιαστήκαμε. Δεν μιλιόμαστε, να σε, δεν είμαστε καλά. Ρε, είμαστε seriously, είμαστε σοβαρά όμως. Σοβαρά, δηλαδή. Παιδιά, εγώ προσωπικά δεν ανήκω σε κανένα χώρο. Δεν έχω καμία πολιτική τοποθέτηση ή κομματική τοποθέτηση. Μετά που έφαγα αγριώσει τα μούτρα μου, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ εγώ ίδια προσωπικώς με την πολιτική πριν 12 χρόνια. Όμως, δεν γίνεται, ρε φίλε, έμπαει. Έγινεται, δηλαδή, έλα μωρό μου, έλα πάει χαρτομαντή. Ευχαριστώ. Κλάψε με την ησυχία. Όχι, έχω αλλεργία στη σκόνη. Ήβρα με ένα αλλεργιολόγο. Okay. Να σου πω και το όνομά τη. Αλλεργία στη σκόνη είναι φρικτό πράγμα. Βρήκαμε ένα αλλεργιολόγο, έτσι για να ξέρεις. Θα σου πω και πώς τη λένε, η οποία είναι από την Πάτρα, αλλά μίαν ημέρα την εβδομάδα βλέπει στον Ευαγγελισμό και θα πάμε μαζί, θα κανονίσουμε. Να σου πω το όνομά της. Το όνομά της είναι η Δόκτωρ Κατερίνα Μπρινιά. Ωραία. Και θα πάμε να σε δει και σε έναν και εμένα, γιατί όταν της είπα ότι είχε 15 χρόνια που πήγαν αντισταμινικά, συνέχεια ένα φρικάρισμα το έπαθε. Λογικό είναι η κοπέλα. Ένα φρικάρισμα το έπαθε και μου λέει, ξέρεις, έχει εξελιχθεί η αλλεργιολογία, άρα θα σε πάρω και σε έναν και την Κυριακή. Να με πάρεις. Α, ήρθε η Κυριακή. Okay, ήρθε. Περνάμε τέλεια. Το πρωί μου ξυπνά και ξυπνά ο Λάγκη. Το βράδυ μου έρχεται και ξυπνά ο Λάγκη. Ωραίες φάσεις. Λοιπόν, τι είναι για τις εκλογές. Τι να πω για τις εκλογές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά δεν παίρνω θέση, σοβαρά όμως. Αλλά μόνον και μόνον που επανεκλέγηκε θριαμβευτικά στα Σέρας ο υπουργός ο οποίος 2 εβδομάδες πριν πόσες φώναζε μέσα στη Βουλή ότι είναι ασφαλέστατα τα τρένα και μετά δολοφόνησαν 57 ανθρώπους. Μόνον αυτό μοιάνω, δεν μοιάνω τίποτε άλλο, παιδιά, σοβαρά. Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Κοινωνία σε σύψη. Μήπως τους υποσχέθηκαν πράγματα για να ψηφίσουν αυτό που ψήφισαν. Μήπως ο Τραμπ στην Αμερική ξέρει σαν τούτα που κάνει. Τι να σου πω τώρα. Λέει επιδόματα, φορολογίες να πέσουν. What the fuck. Δεν είχα... Να σου πω κάτι εντωμεταξύ. Δεν είδα και κανένα σοβαρό από τους κανένας πολιτικούς αρχηγούς. Κανένας δηλαδή. Δεν είναι σοβαρός, δεν το συζητούμε αυτό. Όλοι έχουν τα λατώματά τους. Δεν είδα και κανένα να παίρνει με σοβαρότητα τα προβλήματα της χώρας, να παίρνει σοβαρά υπόψη. Δηλαδή βγαίνουμε στα TikTok και ως και εγώ δεν κάνω TikTok. Ως και εγώ στο TikTok βάζω το like για να καταλάβεις. Μπράβο, like μου. Και έχει πολύ καιρό να το βάλω στο TikTok. Ενώ ας πούμε όλο φιγούρα, όλο επιφάνεια, τι που είναι η ουσία. Πουθενά, έχει χαθεί. Επίσης αγαπώ Ραγιαντζήμα. Μας έχει αφήσει. Ενώ ρε Ραγιαντζήμα. Μ' αρέσει και εμένα. Θεάρα. Και μ' αρέσει και ο Σρόιτερ. Το Σρόιτερ δεν τον άκουσα τόσες ημέρες. Όταν στον debate έκανε τις πιο ωραίες ερωτήσεις. Έχασες. Αυτό είναι debate, όχι σαν τα δικά μας. Πολύ ωραίο debate. Έχει γέγιο τουλάχιστον. Αγέγιο. Ναι. Κάθεσαι εκεί πέρα, βλέπεις... Μον καλά κρασιά. Βλέπεις την Κέι Σαμπαναγία και γελάς. Α, είσαι την Κέι. Stand-up comedy, κανονικό. Ποιος την Κέι Σαμπαναγία. Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, τι αφασία είναι. Αφασία. Εγώ έβλεπα και τα ρεκόρ του Τσίπρα και το άλλο που μπαίνει στη Φέιτζ και λέει της πόσο χρόνο είναι η μαμά σου,
Είδες το Τζίνο με τη Φέη? Όχι, δεν. Επειδή να δώσει συνέντευξη στη Φέση Κορδά. Με αξίζει η Φέση Κορδά. Είναι ξανθιά, είναι πρωινή τηλεπαρουσιάστρια, αλλά είναι έξυπνη. Και είναι μορφωμένη κοπέλα, έχει επίπεδο. Και εγώ παρακολουθώ αποσπάσματα με έχω μείνει τη Φέση, δεν έχω χρόνο να τη δω όλη. Αλλά μιλάει με το βλέμμα η Φέη, όπως τσιράνια τζίμα μιλά με το βλέμμα. Δηλαδή, φοράνε την ψυχή του στο πρόσωπο του, ρε παιδί μου. Και του δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει guts, έχει κότσια. Και τη λέει, α, θα χαρεί πάρα πολύ η μαμά μου, του λέει, που ήρθατε σε μένα. Και λέει εκείνο, ναι, πόσο χρόνο είναι η μαμά σα? Και του λέει, εγώ είμαι 43, καταλαβαίνετε, δεν τολμώ. Και δεν το πιάνει το υπονοούμενο, δεν το πιάνει. Και τη λέει, πού μένει η μαμά σα? Το χοντρένει. Τα χανάτια. Στο Κιλκίς λέει αυτή. Σαν να τη λέει, δεν είσαι Αθηναία. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπο τι ερωτήσει κάνει. Σαν να με βλέπει εμένα στον δρόμο και μου πει έγκυο, α πούμε, που φορώ το ωραίο φουστάνι από την πέλη. Λοιπόν, και μετά λέει, α, είναι το target group μου. Ηλικιωμένη, τη λέει. Δεν νομίζω να σα συμπαθεί η μητέρα μου από εδώ και πέρα, λαλή του. Καλά του κάμε. Κύριε Λέισο. Όχι, μανά μου. Όσο μανουλομάνουλο και να έγινε και άκουσα ότι έβαλε και μπότοξ, δεν ξέρω. Ποιο? Ο Τσίπρας. Α, μάλιστα. Εγώ με αυτά ασχολούμαι. Θα κάτσω ασχοληθώ με άλλα. Αυτά. Λούπεν TV και τέτοια. Στον εγκέφαλο έβαλε τίποτα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Χωρί μην πω αφήσας, κόρη. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Σε αυτές τις εκλογές θα στείλω και το γιο μου και τον άντρα μου να ψηφίσουν. Κανονίστε. Θα του στείλει. Θα του στείλω. Γιατί δεν γινόταν να ψηφίσουν. Ξέρουν τι είναι να ψηφίσουν όμως. Εννοείται, ξέρουν. Εμείς δεν λέμε, δεν... αλλά έχουμε εγκαταλάβει τον ιδεολογικό σας προσανατολισμό ως οικογένεια. Να πω. Όχι. Πάντως έναν αρχικό ό,τι και να είναι αυτό που έχετε ως προϊδιολογικό προσανατολισμό. Δηλαδή είναι δύο πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου με δύο πολύ έξυπνα παιδιά οι οποίοι έχουν έναν ιδεολογικό προσανατολισμό πολύ ψαγμένο. Αυτά. Είπα κάτι κακό? Όχι. Αυτά. Πάμε να κάνουμε κανένα σωρό βίντεο. Δεν κατηγορήσαμε κανένα, ναι. Ελπίζω πως όχι. Αν με βρίζουν, ας βρίζουν. Εγώ δεν έχω ώρα να ασχολούμαι με αυτούς που βρίζουν. Έχουν βρίσει αρκετοί, αλλά δεν έχω χρόνο. Βλέπεις. Ναι, τέλειο. Πάρα πολύ όμορφο. Τώρα. Εξαιρετικό. Τώρα. Είναι το σήμα σου αυτό. Ναι, κόρη. Τώρα, άλλαλο σου. Τώρα. Τώρα, 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 τώρα. Ναι, τώρα. Βγαίνεις και σε ποτήρι. Βρέ και σε πηγάδι βγαίνω άμα θέλω. Λοιπόν, τώρα που πήραμε τα βιβλία, ναι, αυτά που έχουν απομείνει, μάλιστα, και έχουμε και την ανατομία ενός γυναίκας, ναι, ναι, το οποίο θα τα στείλω με το πλοίο στην Ελένη στην Υπρεσμή, είπα της να φτιάξει κούπες πράγματα, ξέρω εγώ, και τα δίνουμε μαζί. Βιβλίο τέλειο με κούπα και τέτοια. Ναι. Mm. Και θα γράφει πάνω, χέστηκα. Shit happens. Όχι έτσι αυτά τα πράγματα, τα κυριλάτα που βασιλένει. Ή θα γράφει πάνω, τι θα πούν, τι θα πούν, είπε κανείς τίποτα τελικά. Κάτι τέτοιο θα βάλουμε. Αυτά. Κόρη, χαίρομαι που είσαι ηρεμένη μου, κόρη μου. Εντάξει για μοκέι. Ξέχασα, κόρη. Να μην με αγκαλιάσει άνθρωπος. Αγία μου, γέ μου. Μα είδες το πώς επετάχτηκε. Κύριε Λάμπη. Εντάξει. Δεν θα με γαμί. Δεν θα με μαμίσει. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Δικιά σου είμαι. Μην ανησυχείς. Είδε τον δυνάμεο. Είδες τον όμως. Είδα τον, είδα τον. Είδατε πώς επήρε φόρα και πετάχτηκε. Φίλησε την μητέρα του. Θα σου φέρω την Τζόπλινα. Κανόνισε. Και στην Κυριακή καμνή τα ίδια. Μην με αγγίξει άνθρωπος. Λακί μου. Και επίσης το σκυλί μου. Πρέπει να παραδεχτώ ότι με αποδέχεται όπως είμαι. Βάζω τη μάσκα μου για την υπνική άπνοια και ούτε που με κοιτάζει. Δείχνει ότι μαμά σε αποδέχομαι όπως είσαι. Μπράβο, ναι, λακί μου. Ναι, ναι, μπράβο, αγάπη. Ναι. Γεια. Δεν μου γλιάζει να γλύφεις, ρε. Στη θέση του ο σκύλος. Ο σκύλος στη θέση του. Μπράβο.